Τιμή. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εκ μέρους της διοικήσεως, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πέτρο Νίκο. Είναι χαρά και τιμή μας, όχι μόνο για την ομάδα μας, για το νησί μας, για την Δωδεκάνησο ολόκληρη, το γεγονός ότι θα πορευτούμε μαζί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα ήθελα να ευχηθώ να είναι καλορίζικος, σιδεροκέφαλος και συνάμα να του υποσχεθώ ότι η διοίκηση θα κάνει κάθε τι δυνατό στο να υλοποιήσει τα θέλω και τα πρέπει του ιδίου του κύριου Πέτρου Νίκου. Coach, καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Μήπως πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος πρώτα. Όχι, ο κύριος πρόεδρος είπε ότι θα μιλήσετε εσείς. Εντάξει. Εντάξει, και εμείς οι προπονητές πρέπει να είμαστε λίγο και περισσότερο να μιλάμε μέσα στο γήπεδο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου να μου εμπιστευτούν αυτό το όνειρο που μου καταθέσαν στη συνάντηση που είχαμε μαζί. Μια συνάντηση που διήρκησε, πρόεδρε, πολύ λίγο μέχρι να πω το ναι. Και σε αυτό είχε να κάνει το ότι μέσα από τα λεγόμενά του, μέσα από τα μάτια του, έδειχνε πόσο πολύ το πιστεύει αυτό που κάνει και πόσο ζεστά το βλέπει αυτό. Η απλότητά του και τα λόγια του ήταν αυτά που τα πρώτα που με κερδίσανε. Είπε το ναι. Δεύτερον, όταν βάλαμε τα πράγματα κάτω και γράψαμε κάποια πράγματα για το ποια είναι η φιλοσοφία του για την ομάδα, με βρήκε απόλυτο σύμφωνο το ότι μια ομάδα, σαν τον Ιάλισον, μια ρωτήτικη ομάδα και σε οποιαδήποτε άλλη επαρχία της Ελλάδος, αν έχει αυτές τις νοοτροπίες και τις φιλοσοφίες δουλειάς, μόνο έτσι μπορεί να έχει σίγουρο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό το τομέα οι απόψεις μας ταυτιστήκανε, κάποιες απόψεις που ήδη έχω το πω, θέλω να τα επαναλάβω τώρα, πιστεύω ότι ο Ιάλισος πρέπει να χτίσει σε παιδιά του τόπου, παιδιά βέβαια με ικανότητες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδος. Ανοίγω μια παρένθεση, χίλια μπράβο σε όλους όσους καταφέραν και ανεβάσαν την ομάδα. Ο καθένας από τη δικιά του μεριά και στα δικά του ποσοστά επιτυχίας. Κλείνω την παρένθεση. Δεύτερον, να καταφέρουμε να ανακαλύψουμε, να βρούμε ό,τι άλλο καλύτερο υπάρχει στο νησί να καταφέρουμε να το έχουμε κοντά μας. Και βέβαια οι επιλογές, αυτές οι λίγες επιλογές που θα έρθουν από παιδιά που είναι έξω από την ρόδο να είναι τόσο ευστηρείς, ώστε να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο από τη διοίκηση. Εκείνο που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι ότι η δουλειά είναι δεδομένη ότι θα είναι 24 ώρες βάση η προσοχή μου στο νησί. Είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα καταφέρω να βελτιώσω σε ατομικό επίπεδο πολλούς αθλητές της ομάδος, γιατί πιστεύω ότι βλέποντας από τα πρώτα 6 παιχνίδια που είδα σε βίντεο, από τις εκθέσεις που μου δώσανε οι δύο μου συνεργάτες που θα είναι και του χρόνου, ο γυμναστής και ο βοηθός του προπονητή μαζί μου και ο προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ίδιος, δεν θέλω να αλλάξω τίποτα από αυτό. Γιατί θα με βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί ξέρουν την ομάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύουν και οι συνεργάτες μου, αλλά και είδα στις χτεσινές συνεντεύξεις των παιχτών ότι το ταβάνι αυτών των παιχτών δεν είναι αυτό που πετύχανε πέρσι. Και βλέποντας εγώ τα βίντεο, αλλά και οι αναφορές όλες, μου δείχνουν ότι έχουν να δώσουν κι άλλο, δηλαδή μπορούν ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή μπορούν να κάνουν καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο, σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Εκεί πάνω θα δουλέψουμε, εκεί πάνω θα εργαστούμε, θα κουραστούμε, θα τους πείσουμε ότι η κατηγορία αυτή είναι διαφορετική και την ξέρω καλά αυτή την κατηγορία, να κάνουμε διαφορετικά πράγματα ούτως ώστε να είμαστε αυτή η ομάδα που όλοι θα χαίρονται να τη βλέπουν και όχι μόνο θα χαίρονται μόνο στο γήπεδο μας, θα χαίρονται και στα γήπεδα τα υπόλοιπα που θα πάμε και θα παίξουμε με ιστορικές ομάδες γιατί ο ομιλός μας έχει κλείσει. Θα παίξουμε με εξαιρετικές ομάδες και έχουμε έναν όμιλο που μαζί με τον Ιάλισο έχουν παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή είναι και εξαιρετικός όμιλος για να μπορείς να συλλέξεις και εμπειρίες πέρα από την
αυτό που είπα πριν, ότι να χαίρονται όλοι που έχουν αντιμέτωπο τον Ιάλισσα και ασφαλώς να καταφέρουμε να αφήσουμε και κάτι πίσω μας φεύγοντας, εγώ δηλαδή, το ότι θα μπορέσω να βοηθήσω έστω ένα, δύο, τρία παιδιά εδώ τόπια να πάνε πιο ψηλά.